Σήμερα 12 Ιανουαρίου εδώ τα γραφεία του ΕΟΔΗ στην Παιδική Χαρά Πασανικολάκη είναι ακόμα κλειστά. Και όπως βλέπετε και εσείς, εκτός ότι η πόρτα είναι κλειστή, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το πότε θα ανοίξει. Ο έπαρχος Ιωάννης Καμπανής μας διαβεβαίωσε ότι αύριο θα είναι κάποιος από τον ΕΟΔΗ εδώ για να είναι ανοιχτά και να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν rapid test. Έπαρχε αναφορικά με την επιστολή που έχετε στείλει στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια ενημέρωση έχετε. Ναι, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το προσωπικό των ΚΟΜΗ, των κινητών μονάδων υγείας, παράρτημα ΕΟΔΗ, σταμάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του από τις 31 12. Το πρώτο που έκανα εγώ ήταν να καλέσω τις νοσηλεύτριες εδώ για να αντιληφθώ, να καταλάβω το λόγο για τον οποίο παραιτήθηκα. Κάποιες από αυτές είχαν φύγει εκτός ΚΟΜ. Δύο ήταν εδώ. Μιλήσαμε. Κατάλαβα ότι υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα, ξεκινώντας από την κόπωση που υπήρχε, διότι να σας πω ότι ο ΕΟΔΗ παράγει ένα σημαντικότατο έργο, ένα έργο που αφορά και την πρόληψη της πανδημίας, διότι πραγματοποιούνται τα δωρεά rapid test, αλλά και η χνηλάτιση, που μπορούμε να προλάβουμε αυτούς που έχουν πρόβλημα και δεν το ξέρουν, να τους θέσουμε σε ένα περιορισμό για να αποφύγουμε την διάδοση του κορονοϊού εν προκειμένου. Άρα το θέμα ήταν της κόπωσης, διότι το ωράριό τους είχε διευρυνθεί πάρα πολύ. Το δεύτερο ήταν η μισθολογική τους κατάσταση, η οποία είναι πολύ χαμηλή. Δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν υπερορίες, ρεπό και τέτοια πράγματα. Και το τρίτο που ενδεχομένως θα έπρεπε να το αναφέρω ως πρώτο ήταν η μη καλή συνεργασία με τον υπεύθυνο ή την υπεύθυνη γιατρό που ήταν ο συντονιστής τους εδώ πέρα. Ανέλαβα μια πρωτοβουλία να επικοινωνήσω με τον διοικητή του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη, ότι ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, διότι σε μια περίοδο και οικονομικής κρίσης του στερούμε δικαίωμα δωρεά τεστ. Δεν ήμουνα ικανοποιημένος από τις απαντήσεις που πήρα. Αναγκάστηκα να στείλω και μια επιστολή. Στη συνέχεια επικοινώνησα μαζί τους ξανά και χτες. Και σήμερα προσπαθώ να επικοινωνήσω. Χτες αργά το απόγευμα μου βεβαίωσαν ότι είχαν βρεθεί 3 ενδιαφερόμενες κοπέλες οι οποίες από αύριο θα ξεκινούσανε. Αργά το βράδυ δέχομαι ένα τηλεφώνημα ότι όταν ήρθε η στιγμή υπογραφής σύμβασης οι 2 από τις 3 αρνούνται να υπογράψουν. Οπότε θα έρθει μία και η μία που παραμένει, διότι υπάρχει μία που δεν έχει παραιτηθεί. Είναι οδηγός όμως, δεν είναι. Είναι οδηγός, ναι. Χρειάζεται όμως και αυτή για να μπορούν να μετακινούνται, ειδικά την περίοδο αυτή που τα σχολεία έχουμε το θέμα με την ιχνηλάτιση, με τα rapid test κτλ. Και αλλά αυτή τη στιγμή, κύριε Καμπανή, όμως όλοι οι εμβολιασμένοι και κυρίως οι μαθητές τρέχουν σε ιδιωτικά εργαστήρια να κάνουν, ενώ δικαιούνται το δωρεάν rapid test. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που με εκνεύρισε και ξεκίνησα να κάνω όλη αυτή την σειρά των επαφών. Σήμερα, σε μία συζήτηση που είχα με την κυρία Λαδικού, ακούστηκε και πριν έρθετε, προφανώς θα τη συναντήσατε, ήρθε μία εξαιρετική κυρία η οποία έχει όλες τις προϋποθέσεις και ενδιαφέρεται να εργαστεί. Αμέσως τώρα έχουμε μπει στην πλατφόρμα να υποβάλουμε το αίτημα και θα επικοινωνήσω και εγώ με την διοίκηση να συμπεριληφθεί και αυτή η κοπέλα. Οπότε έχουμε 2+1. Είναι ανοιχτή πρόσκληση όποιος ή όποια ενδιαφέρεται να απευθυνθεί σε εμάς για να μπορέσω να προωθήσω. Διότι θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αναγκαίο, είναι επίγον να λειτουργήσει άμεσα η τοπική μονάδα ΕΟΔΗ. Συγγνώμη.
Σε ό,τι αφορά την διαβεβαίωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ψηλάντη, ο οποίος είχε πει ότι αυτή την εβδομάδα θα λειτουργεί ο Δήμας, διαβεβαίωσε ότι θα υπάρχουν 2 άτομα. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Θα λειτουργήσει. Αύριο κανονικά πρέπει να λειτουργήσει. Με 2 άτομα, με 1 άτομο, δεν το ξέρω ακριβώς. Περιμένω να δω τους ενδιαφερόμενους, να δω τι θα κάνω. Και επιπλέον προσπαθώ να εκμεταλλευτώ μία λύση. Ξέρω ότι οι ιδιώτες παιδίατροι δήλωσαν ενδιαφέρον για να συνδράμουν στον εμβολιασμό των παιδιών, αλλά έχω και μία πληροφορία για μία λύση επιπλέον, την οποία προσπαθώ να εκμεταλλευτώ για να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε το προσωπικό και γιατί όχι να βοηθάει στο νοσοκομείο έστω 2 μέρες ή 3 και να ξέρουν οι γονείς ότι μπορούν την τάδε ώρα, την τάδε ημέρα θα υπάρχει μία παιδίατρος. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή, προσπαθώ να την οριμάσω και να υλοποιηθεί η δυνατότητα αυτή. Αφορά η παιδίατρο που υπηρετεί στην ΚΟ.